Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 10 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ και το νησί της Κρήτης χόρεψε στους ρυθμούς των Ρίχτερ. Σεισμική δόνηση 5,4 βαθμών αναστάτωσε για λίγα δευτερόλεπτα τους κριτικούς, προκαλώντας την αγωνία τους με αφορμή και την έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών στη γειτονική Ιταλία. Οι σεισμολόγοι ωστόσο εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς όπως τονίζουν δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το μέγεθος του σεισμού ήταν 5,4 βαθμοί και το εστιακό βάθος 77 χιλιόμετρα, ένας παράγοντας που όπως φαίνεται ήταν καθοριστικός στο να μην καταγραφούν ζημιές και προβλήματα. Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεδομένου ότι ο σεισμός αυτός είχε ένα βάθος της τάξης των 70 χιλιόμετρων και αυτή η σεισμή του ενδιαμέσου βάθους είναι σεισμοί που ούτε εξελίσσονται σε ένα μεγαλύτερο σεισμό, αλλά ούτε και έχουν πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός κυρίως στην περιοχή της Σιτίας και του Αγίου Νικολάου, ωστόσο οι κριτικοί ταρακουνήθηκαν και στο κέντρο του Ηρακλείου. Οι περισσότεροι, όπως δήλωσαν στην κάμερα της Κρήτη TV λίγα λεπτά μετά την σεισμική δόνηση, διατήρησαν την ψυχραιμία τους. Σε καφετέρια ήμασταν. Το νιώσαμε λίγο. Φαντάζομαι στη Σιτία που έγινε ο σεισμός θα ήταν πιο αισθητός. Ναι, ήταν ισχυρός και είχε και διάρκεια. Πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή, αναστατωθήκατε καθόλου? Εμείς εδώ είμαστε μαθημένοι, αδερφέ, να πούμε τι να αναστατωθούμε. Δεν αναστατώθηκα. Η δόνηση έγινε σε όλη την Κρήτη σχεδόν, με ιδιαίτερη έμφαση βεβαίως στη δυτική Κρήτη, στη Σιτία και στο Λασίθι. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές από ό,τι είδαμε στην περιοχή. Ο χθεσινό βραδινό σεισμό έγινε ιδιαίτερα αισθητό ακόμα και στο Ισραήλ, με τοπικά μέσα ενημέρωση να προχωρούν σε εκτενή αναφορά, όπως άλλωστε και στην Κύπρο. Είναι ένα σημείο που, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, η Ευρώπη συγκρούεται με την Αφρική και η σεισμική δραστηριότητα ανατακτά χρονικά διαστήματα είναι έντονη. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την σεισμική δραστηριότητα, καθώς είναι ένας χώρος που δίνει μεγάλους σεισμούς με μεγάλα εστιακά βάθη. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ καλό σεισμό. Ένα σεισμό ο οποίος έγινε στα όρια της Ευρώπης και της Αφρικής. Όπως επισημαίνουν ωστόσο οι ειδικοί, σε περίπτωση σεισμού οι πολίτες θα πρέπει να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να μην προβαίνουν σε βεβαιασμένες κινήσεις προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η σωματική τους ακεραιότητα. Οι κριτικοί πάντως δείχνουν ενημερωμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα Ρίχτερ. Αποφεύγεις να μπεις στον ασέρ σίγουρα, εννοείται ότι δεν χρειάζεται πανικός. Κάτω από κάσα πόρτα ή κάτω από το τραπέζι, να κάνουμε το πρώτο. Πανικοβαλούμαστε να τρέχουμε με την πρώτη ευκαιρία έξω.